Διαβεβαιώσεις Γιάννη Παναγιώτου. Ήταν, είναι και θα παραμείνει το όριο συνταξιοδότησης στα 65 έτη. Οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα αυξηθούν, ενώ δεν πρόκειται να καταργηθεί το πέναλτι του 12% στις περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης. Παράλληλα, ο Υπουργός Εργασίας που μιλούσε στην Επιτροπή Εργασίας στην Βουλή εξήγησε και το σκεπτικό της απόφασης που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή και στην ουσία απαγορεύει την καθολική και πλήρη κατάργηση του προστίμου πέναλτι, αλλά μόνο επιτρέπει την διαφοροποίηση, μείωση ή κατάργηση ανάλογα με τις εισφορές των εργαζομένων στις περιπτώσεις πάντα που συμπλήρωσαν πολλά χρόνια εργασίας. Όπως διευκρίνησε ο Υπουργός, όταν ο θεσμός της πρόωρης συνταξιοδότησης το 63ο έτος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1993, κάλυψε όσους συμπλήρωσαν το 70% των εισφορών, δηλαδή 33 χρόνια εργασίας, με τους δικαιούχους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να ανέρχονται στο 25%. Με τα σημερινά δεδομένα, όπου το 80% των εργαζομένων καλύπτει τα 33 χρόνια εργασίας και από αυτόν το 80% το 70% επιλέγει να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα και να υποστεί αναλογιστική μείωση, με το να καταργηθεί η αναλογιστική μείωση θα σημαίνει ότι λειτουργικά το όριο συνταξιοδότησης μειώνεται από τα 65 στα 63. Μας προβληματίζει ωστόσο η αναφορά του Υπουργού ότι δεν καταργείται η αναλογιστική μείωση, χαμηλώνει με άλλα λόγια στη δική μας την αντίληψη ο πύχης των προσδοκιών. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αυτοί που έχουν υποστεί την αναλογιστική μείωση είναι γύρω στις 40.000 εργαζόμενους. Αυτό θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί η μελέτη και θα δούμε πώς θα προχωρήσει, θα δούμε και κατά πόσον τελικά αυτά τα οποία η κυβέρνηση σήμερα υποσχέθηκε προεκλογικά. Ο Υπουργός Εργασίας διαβεβαίωσε και ξεκαθάρισε ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα θα μεταρρυθμιστεί, εξυγχρονιστεί, ενισχυθεί και θα αναβαθμιστεί κατά τη διάρκεια της θητείας της παρούσας κυβέρνησης.